Εμείς υποτίθεται τώρα ότι τα πράγματα θα πρέπει να τα δείξουμε και να φανερωθούν όπως έχουν πραγματικότητα. Δεν είμαστε... Δεν είναι ειλικρινής ο κύριος Υπουργός. Γιατί? Δεν είναι ειλικρινής και όλοι προηγούμενοι. Γιατί κοιτάξτε, αυτό που βιώνει ο μικρομεσαίος παραγωγός και φτωχός στο αγροτικό του νοικοκυριό είναι κάτι σαν απάνθρωπη κατάσταση και υποβάθμιση της ποιότητας της ζωής του. Και να έρχονται ταυτόχρονα καπάκι και να λένε ότι έχει αλλάξει το τοπίο, δηλαδή ποιο τοπίο άλλαξε. Δεν κατάλαβα. Αυτή τη στιγμή το αγροτικό νοικοκυριό στενάζει. Το εισόδημά του έχει καταστραφεί. Τα κυπευτικά του έχουν διαλύσει. Η απώλεια από το εισόδημα του λαδιού δεν αναπληρώνεται. Το τεράστιο κόστος παραγωγής, τα χρέη, τα αγροτικά εφόδια, στο πετρέλαιο, στα δημοτικά τέλη, η φορολογία, τα ασφαλιστικές εισφορές. Ποια είναι αυτά που άλλαξαν? Ποιον κοροϊδεύουμε? Στενάζει το αγροτικό νοικοκυριό, κυρία Δουλγεράκη. Αυτό είναι το αποτέλεσμα των πολιτικών και της φορευραϊκής πολιτικής που κατευθύνει, και το έχουμε ξαναπεί και το έχουμε ξανατονίσει, και όμως δεν φαίνεται καθαρό στις κυβερνήσεις ότι μας στέλνουν όλη μας την περιουσία, όλη μας την παραγωγική διαδικασία στα χέρια μεγάλων ανώνυμων εκμεταλλεύσεων. Αυτό είναι για μας ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να σηκώσουμε το κεφάλι μας για να αναδείξουμε τα προβλήματά μας και να αγωνιστούμε σε αυτή την κατεύθυνση με τον προσανατολισμό, για να ξέρουμε να παράγουμε, να ζήσουμε και να δουλέψουμε για να βοηθήσουμε το λαό μας να τα πάει πέρα, και με βάση αυτή τη λογική να μείνουμε και στη γη για τα κοράφια μας. Όλα τα άλλα, κυρία Δουλγεράκη, είναι άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Η δρομολόγηση που υπόσχεται, οι ελπίδες που υπόσχεται, η κατεύθυνση που δίνει ότι σωπάται και μη και σκάβεται, αυτό είναι ένα ζήτημα που αφορά αυτούς και τα αφεντικά τους. Που είναι το μεγάλο κεφάλαιο, το μονοπωλιακή ομίλη, είδατε με την απόσταξη κρίσης. Δεν ήταν αίτημα του απλού παραγωγού. Δεν συζήτησε με τον απλό παραγωγό. Συζήτησαν με τα συγκεκριμένα συμφέροντα. Την οποίηση είναι η αποθήκευση αυτών των τεράστιων ποσοτήτων που λόγω των δυσκολιών. Δεν ήταν όμως απέτηση των παραγωγών. Ο πράσινος τρίγος δεν ήταν απέτηση των παραγωγών. Είναι φτιαγμένο μέσα στα κανάλια της δρομολόγησης το πώς θα φύγει η γη από τα χέρια, η παραγωγή και η γη από τα χέρια μας. Αυτός είναι ο δρόμος. Εμάς δεν μας βοήθησε σε αυτήν την κατεύθυνση. Άρα αυτό που λέει ο κύριος Βορύδης είναι άλλα λόγια να αγαπιόμαστε.